Ευχαριστώ. Πολύ ωραία και γαμώτα που κάνεις. Λαχουράκια έχει πάνω. Α, δεν ξέρω. Λαχούρια είναι αυτά. Τι είναι τα λαχούρια? Είναι αυτό το σχέδιο. Το οποίο είναι κλασικό. Παγώνι είναι. Και έχει κάνει λαχουράκι την ουρά του. Ωραία, πολύ. Ψυχεδέλεια. Τι ωραία κατάσταση αυτό το σκηνικό. Ωραία είναι. Με θέματα σύννεφα του ουρανού. Μου μιλάνε καλά, το πιστεύεις? Μου διηγάζουν πράγματα. Φορά σκυλάκια, γατάκια. Άρε Χρήστο, σε σκεφτόμουν από προχθές. Τα ξέρεις όλα, ρε. Επικοινωνούμε, ρε, εσύ, Χρήστο. Κοινωνούμε. Μου ανοίξατε την καρδιά σας. Σε άνοιξα την καρδιά. Και το εκτίμησα αυτό. Ναι. Ξέρεις, σε βλέπω σαν παιδί μου. Αλήθεια σου λέω, σαν το παιδί μου. Εγώ είμαι παιδευτός, δηλαδή όλοι που συγγνωριστούμε είμαστε ανάγνωση. Το Instagram σου ποιο είναι, γιατί ξετρελάθηκα με τα έργα και με τα βίντεο και θέλω να τα δω σπίτι πιο. Λεωτιές, ναι. Χαίρετε. Τι γίνεται. Με τον ξέρω. Να σε γράψει, το γράψει, το γράψει. Καλά. Να σα γνωρίσω. Ωραία έργα. Πολύ ωραία. Κατάλαβε. Και καλή δουλειά. Κοίταξε να δεις, είναι ένα παιδί εξαιρετική δουλειά. Θα δούμε μια φωτογραφία. Πολύ ωραία. Φαίνονται τα έργα. Εδώ τα φαίνονται και τα έργα. Τα μάσκες δεν είναι τίποτα. Τα έργα. Είναι η καλύτερη εργαστική δουλειά. Ψάχνει το κινηματογραφικό πλάνο. Φτιάξε τα σκουλαρικάκια μου. Εγώ τα φτιάχνω. Αγάπη μου, μορφιά. Φτιάχνω και τα κοσμάτά μου και τα φοράω. Αφού είσαι κούκλα. Αστέρι. Αφού είσαι αστέρι. Κοίτα ματί, παντάκι. Παντάκι πονηρό. Έχει ωραία ματάκια. Κοίτα ωραία. Και είναι μου βλέμμα, γλυκό βλέμμα. Μαύρα τα μάτια σου, ε. Οπα. Έχω κι εγώ μια κραυγή, ένα παιδί. Μπράβο σου! Ναι, ένα παιδί να αφηρεί. Τη μελωδία του Χρυσό. Τα κοιτάγαμε με τον Χρήστο και λέγαμε τι όμορφα έργα και τι όμορφη παιδικότητα που βγάζουν τα έργα σου. Ευχαριστώ. Τα δικά σου έργα. Εγώ είμαι, να αφήνω εδώ τα έργα, εδώ κάνουμε. Έχουμε συνεργασία. Είναι ο συλλέκτης. Εγώ είμαι ο συλλέκτης, έχω αγοράσει. Ό,τι φτιάχνει το αγοράζω. Κατάλαβες. Όλη μου τη ζωή. Ό,τι φτιάχνει το αγοράζω. Εμένα μου αρέσουν τα έργα. Αυτός είναι η Δήμητρα από τη Μυτιλήνη. Βγάζουν πολύ μαυρίλα και μου αρέσουν αυτά τα έργα. Γιατί είναι η ψυχολογία του ανθρώπου. Είναι από τη μαύρη μου καρδιά. Είναι συμβολικά πιο πολύ δηλαδή. Δεν είναι. Δεν κοιτάω κανένα. Ό,τι φτιάχνει το αγοράζω. Πιστεύω. Μιλάμε ακριβώς. Αλλά στο Χρήστο, δηλαδή εγώ σε μια πετάλια καλλιτέχνη που έχω, τον έταξα να το έχω να εντάξει από τον χρόνο. Γιατί πιστεύω σε αυτό. Την καυγή. Oh,
όπως θα είδατε και έξω, χρημάτισαν πρόεδροι της ο Σικελιανός, ο Καζαντζάκης και άλλα σημαντικά πρόσωπα από την λογοτεχνία, την ελληνική λογοτεχνία. Διακεκριμένοι άνθρωποι. Ο χώρος πραγματικά πολλές φορές έχει διατεθεί για εκθέσεις και πάντοτε όλοι οι καλλιτέχνες που λαμβάνουν μέρος εδώ είναι ευχαριστημένοι και χαίρονται για τη συμμετοχή τους σε διάφορα δρόμενα τέχνης και πολιτισμού που γίνονται εδώ. Ο εικαστικός και ο λογοτέχνης επεξεργάζονται και αφομοιώνουν τα κοινωνικά πράγματα. Διαλέγεται ο καθένας με τον άνθρωπο, με τη φύση, με τις ιδιότητες ή αντιθετικές καταστάσεις της καθημερινότητας. Αναλύουν τις καταστάσεις. Τους κυριαρχεί ο έλογος και ο εικαστικός λόγος, η απεικόνηση της ζωής, η λογική επεξεργασία του βιώματος και το κοινωνικό εφαλτήριο εμβάθυνσης των σκοπών και των στόχων της ζωής. Και φυσικά το μέγα ερώτημα της ύπαρξης. Η ποικιλία των τεχνοτροπιών το απεικονίζει απόλυτα, ενώ την ύπαρξη του ανθρώπου. Εκ των πραγμάτων αρμέγουν τη σοφία της εμπειρίας και την κοινωνικοποιούν, αυτή ουσιαστικά είναι η ιδέα της εικαστικής δημιουργίας, την ιδέα σαν όραμα, σαν πράξη, με το έργο τους αναγάγουν την προσφορά ή την αντιπροσφορά στα δρόμενα σε ύψιστο πνευματικό, ηθικό, εικαστικό. Κάνει φοβερά πράγματα, έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Ο Μονοκρούσος Χρήστος είναι γνωστός πάρα πολύ ως Chris Links. Κύριε Μονοκρούσο, ελάτε. Παρά το νερό της ηλικίας, έχει κάνει πολλά πράγματα και δείχνει ότι θα υπάρχει και τεράστιο μέλλον μπροστά.